Κύριε Σακά, ήσασταν και αρμόδιος εισαγγελέας για την ενδοοικογενειακή βία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας πείτε τις δικές σας εμπειρίες. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε και ακούμε, προφανώς, είναι κάτι το οποίο το βιώνατε κι εσείς, το ζούσατε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Καλημέρα πρώτα και σε εσάς. Καλή σας ημέρα. Και τους φίλους που βρίσκονται στην εκπομπή. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, κύριε Σακά. Πράγματι, έχω διατελέσει και εισαγγελέας ενδοοικογενειακής βίας επί εποχής προϊσταμένης της κυρίας Ράικου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Και έχουμε δικάσει πολλές περιπτώσεις, αλλά έχω κάνει και προτάσεις στο Δικαστικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος κατά ανηλίκων ή και ενδοοικογενειακή βία από αδελφό που έπασχε νοητικά κατά αδελφής στα λιώσια που δεν έπαιρνε τα φάρμακα, παραδείγματος χάρη. Εδώ ακούσαμε περιπτώσεις και περιπτώσεις. Βρισκόμαστε πράγματι στο 2024 και θα ήταν ντροπή να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι βιαιότητες ανδρών κατά γυναικών. Το προφίλ αυτών των ανθρώπων έχει κάποιο κοινό παρονομαστή, κυρία Σακά? Μέριμνα υπάρχει για το μετά? Λοιπόν, πρώτο, το προφίλ αυτών είναι ότι κανονικά ή πάσχουν από κάποια ψυχιατρική ασθένεια που θα έπρεπε ήδη να διαγνωστεί. Θα πούμε και τι μέτρα θα έπρεπε να παίρνουν και οι Δήμοι και το κράτος και η αστυνομία. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα αίτια που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις είναι η ανεργία, η φτώχεια, και όσο εντείνεται εδώ και με τα μνημονιακά μέτρα τόσο αυξάνεται, γι' αυτό έχουμε τέτοια τα κοινωνικά διέξοδα, λέτε. Τα κοινωνικά διέξοδα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Τα κοινωνικά διέξοδα. Φτώχεια. Μετά είναι το ποτό. Mm-hmm. Που μπορεί στο ποτό να οδηγεί τον άνδρα και η φτώχεια. Βρίσκει μία διέξοδο. Η τρίτη περίπτωση είναι τα ναρκωτικά. Η τέταρτη περίπτωση είναι οι κακές κοινωνικές σχέσεις, που η γυναίκα δεν έχει την τόλμη να βάλει ένα φραγμό. Δεν έχω ακούσει για την ιερή ελληνική οικογένεια κάτι, κύριε Σακά. Την αγωγή, τον τρόπο που θα πρέπει οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους ότι υπάρχουν όρια και όταν λέμε όχι, μια γυναίκα είναι όχι. Αυτό δεν έχω ακούσει από το στόμα σας και μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Είναι μια άλλη αιτία. Μια άλλη αιτία. Αλλά και το σχολείο, η εκπαίδευση δεν ενημερώνει σωστά τα αγόρια να σέβονται τα κορίτσια και τα κορίτσια να σέβονται τα αγόρια στο σχολείο. Γι' αυτό και βλέπουμε και bullying στα σχολεία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και αύριο αυτό, έτσι. Γιατί είχαμε και μέτρα στο bullying. Πάντως, κύριε Σακά, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι από την εποχή που ήσασταν αρμόδιος εισαγγελέας ενδοοικογενειακής βίας μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι προτείνατε πολύ βαριές ποινές με βάστα στοιχεία πάντα στις δίκες που δικάζατε μαζί με την υπόλοιπη έδρα, βλέπω ότι αντί το φαινόμενο να λειτουργήσει και οι αποφάσεις παραδειγματικά, εντείνεται. Δεν λειτουργούν τελικά οι ποινές. Αυτό λέμε, η μέρημνα. Το μετά. Και να σας μισό λεπτό, βάλτε μια ανωτελεία να πάμε στον κύριο Σούρλα, διότι γι' αυτό δεν το λέω τυχαία. Έχει μια υπόθεση ο κύριος Σούρλας που διαχειρίζεται, που έχει κάνει την πελάτησά του η οικογένειά του ο κύριος Σούρλας, διότι τι συμβαίνει, κύριε Σούρλα, με τη δική σας υπόθεση? Για πείτε μας. Κύριε Οικομενίδη, με παίρνει τηλέφωνο μια πελάτησά μου Κυριακή, μία η ώρα το βράδυ, την είχε χτυπήσει ο σύζυγός της. Εγώ την προτρέπω να πάει στην αστυνομία. Πηγαίνει 2-3 η ώρα το βράδυ στην αστυνομία, ασκεί μήνυση, καταθέτει μήνυση. Και μετά από 2 μέρες, επειδή την επόμενη μέρα δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της ο άντρας της, αυτήν είχε εξαφανιστεί, όπως ήταν και λογικό και επόμενο, για να διαφυλάξει τη ζωή της. Από μόνη της, είχαμε κάποια μέρημνα κρατική, από μόνη της και με τη βοήθειά σας εξαφανίστηκε. Αν ο πατέρας της δεν πήγαινε τα ξημερώματα να την πάρει από το σπίτι, τον οποίο επιτέθηκε και στον πατέρα, θα την είχε σκοτώσει. Αντέ αυτού, μεθεπόμενη μέρα ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το βλέπετε? Τρίτη περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή αυτή η γυναίκα τώρα ηρέμησε, προσέξτε, ηρέμησε από τον κακοποιητή της, επειδή ο συγκεκριμένος αυτοκτόνησε. Αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν στην Ικαρίας. Με αυτήν στην Γλυφάδα. Αντιλαμβάνεστε?
λίγο ποια είναι η πραγματική διάσταση της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, και δεν είναι υπερβολή αυτό, δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι δικηγόροι και το λένε και τα θύματα. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή, να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Για μένα η αστυνομία πώς λειτουργήσε. Δεν υπάρχει αστυνομία. Μπράβο, εκεί θέλω να πάω. Εκεί δεν υπάρχει πρόληψη και αστυνομία. Τώρα τι κρυβόμαστε. Ελάτε κύριε Σουρλά. Θα πρέπει ορισμένοι άντρες, εντός εισαγωγικών άντρες, να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι αντρισμός ούτε επίδειξη μαγιάς. Είναι ανανδρία το να σηκώνουν το χέρι τους και να χτυπούν τη σύντροφό τους. Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν επιβεβαιώνει κανένας, δεν επιβεβαιώνει ο ανδρισμός τους. Αντιθέτως, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνεται... Και στο αστυνομικό τμήμα που πήγε, κύριε Σούρλα, μισό λεπτό για να δώσω μετά την πάσα στον κύριο Μπαλάσκα. Γιατί είναι και πάρα πολύ, είναι και στο Σταύρο τον Μπαλάσκα, είμαστε και πάρα πολύ σήμερα, οπότε θα μου επιτρέψετε να διευθύνω τη συζήτηση. Και στην περίπτωση τη δική σας, πάλι οι αστυνομικοί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, έτσι. Κύριε Σούρλα. Ναι. Ναι, εννοείται. Δεν την έκανα σωστά. Δεν συνελήφθη στο αυτόφορο. Και ακούστε και κάτι άλλο. Θα πρέπει όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ψυχιατρικές περιπτώσεις, όπως ήταν η συγκεκριμένη, γιατί να φτάσει στο σημείο τέτοιο να αυτοκτονήσει, πάει να πει ότι είχε κάποια ψυχιατρική νόσο. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Θα πρέπει να γίνεται ακούσια νοσηλεία. Μάλιστα. Και ακούσια νοσηλεία. Και όταν θα βγαίνει, έχουμε δει και περιπτώσεις όπου έχουν βγει μετά το νοσοκομείο και έχουν κάνει πάλι έγκλημα. Πρέπει να ορίζονται στην οι συγγενείς. Στην Πάτρα την προηγούμενη εβδομάδα έμεινε 4,5 λεπτά στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο και γύρισε πάλι πίσω. Δεν είχαμε έγκλημα, αλλά είχαμε πάλι απειλή εξύβριση. Θα πρέπει να ορίζονται κάποιοι συγγενείς, στενείς συγγενείς υπεύθυνοι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι να λαμβάνει ο συγκεκριμένος τη φαρμακευτική του αγωγή. Και σε περίπτωση που δεν τη λαμβάνει, να απευθύνεται και πάλι στην αστυνομία. Κύριε Μπαλάσκα. Αλλιώς θα έχουμε την επανάληψη των εγκλημάτων. Κύριε Μπαλάσκα, τελικά πέραν των επιόρκων αστυνομικών, υπάρχουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί που λόγω μικροαστισμού ελέγχονται για παράβαση καθήκοντος. Διότι εδώ είχαμε περιγραφές από το ρεπορτάζ ανθρώπων και γυναικών που μιλάνε ξεκάθαρα για παράβαση καθήκοντος. Πήρε, λέει, τη μήνυση, πήρε τη μήνυση και την πέταξε στα σκουπίδια. Με ποιο δικαίωμα το έκανε αυτό? Έτσι ακριβώς. Ποιος τα λέει αυτό? Πριν από λίγο στην καταγγελία, δεν το είδατε? Η καταγγελία γίνει στον εισαγγελέα. Προφανώς. Θα το ερευνήσω ο εισαγγελέας και αν υπάρχει τότε κάτι με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί είναι εκεί στον εισαγγελέα? Γιατί με συγχωρείτε στην τηλεόραση? Γιατί με συγχωρείτε? Στο αστυνομικό τμήμα δεν κάνουμε καταγγελία. Κοιτάξτε. Θέλετε να μιλήσετε εσείς? Όχι, παρακαλώ. Να απαντήσω? Βεβαίως. Οκ. Να φάμε πολύ ξύλο. Το αξίζουμε. Εξαιτίας μας χάθηκε μια γυναίκα. Χάθηκε και άλλη γυναίκα εξαιτίας μας Σαλαμίνα. Χάθηκε και άλλη γυναίκα εξαιτίας των αστυνομικών στη Δάφνη. Όποιος έχει πέτρα μπροστά του, ας την πάρει και ας τη ρίξει τώρα. Θα ξέρετε όμως κάτι. Δεν όλοι. Είναι έτσι όμως, μην το γενικεύετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ο αστυνομικός της όποια σταμάτησε την κακοποίηση στην Κρυπάτα. Όχι, μην το γενικεύετε. Μην θυματοποιήσετε τώρα. Κύριε Γουμενίδη, μα κύριε Μπαλάσκα, μην θυματοποιήσετε. Σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να πυροβολάμε τώρα. Δεν πυροβολάω όλη την αστυνομία. Πυροβολάω συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν πυροβολάω εγώ. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ανέφερε η πρώτη κυρία. Ναι. Για τις άλλες, αυτό που έγινε με το κοριτσάκι με συντάραξε που την πήγαινε τώρα να αγοράσει μπογιά τώρα για τις μόλεπες. Δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι καταπληκτικά. Δεν το συζητάω. Για τις πρώτες, η πρώτη κυρία, δεν μπορούμε κάτι στην Ελλάδα. Εγώ θα πω τώρα, παραδείγματος χάρη, πριν αρχίσει η εκπομπή, ο Γουμενίδης έδιρε μία συνεργάτη του μπροστά μου. Θα πάω το καταθέσω τώρα, φεύγοντας από εδώ στον εισαγγελέα. Έχω αποδείξεις. Πώς? Έτσι θέλω, εγώ θα πάω το καταθέσω. Δίρατε μία συνεργάτη σας. Τελείωσε. Πάω το καταθέσω αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Επειδή η αστυνομία όμως δεν είναι φυσικό πρόσωπο και επειδή η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει στο Γουμενίδη και στον Μπαλάσκα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, είναι κακό να την πετροβολάμε εν γέννη. Είναι καλό να εντοπίζουμε τα στοιχεία από την αστυνομία που είναι επικίνδυνα για ανθρώπινες ζωές όπως είναι το γυναικών και να τα απομακρύνουμε και όχι μόνο τα απομακρύνουμε, τα τιμωρούμε και πάρα πολύ αυστηρά. Αλλά μπάστα με ένα μέτρο. Εγώ μιλάω με πάρα πολλούς αστυνομικούς, δεν μπορούν να περνά τα περιπολικά τώρα, κύριε Γουμενίδη, και να κάνουμε εκπομπές όπου τσιγκλάμε τέτοια αισθήματα και να τους πετάνε ντομάτες ή να τους λένε ή να τους κάνουνε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εάν θέλουμε να το οδηγήσουμε εκεί πέρα, πάρα πολύ εύκολα. Ολοκληρώσατε. Κοιτάξτε,
Θέλω να σα γιατί μορφή είναι σε μένα. Όχι. Και εγώ στρακαστούκες τέτοιες δεν ανέχομαι. Κύριε, εγώ μεταφέρω όσο φίλο την καταγγελία του συμπολίτη μου, κύριε Μπαλάσκα. Καμία μορφή είναι αντίθεση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Δεν, είναι καμία μορφή δεν γενικεύω, δεν μιλάω για 57.000 αστυνομικούς. Μιλάω για 10, 20, 30, 50 που χαλάνε τη δική σας εικόνα. Νάσο, δεν το λέω για σένα. Στο λόγο της τιμής μου και το λέω δημόσια και ξέρεις ότι είμαι εγώ αυτός ο οποίος τους κρεμάω στα μανταλάκια και τους κρεμάω από τσιγγέλια. Ναι, αλλά εσείς γενικεύσατε πριν. Δεν πετροβολούμε καμία αστυνομία. Πετροβολούμε συγκεκριμένες συμπεριφορές αστυνομικών. Μ' αρέσει να γίνομαι παραστατικός και για να πιούμε τσικουδιές μετά. Άκου. Ελάτε τώρα. Άκου, Νάσο, άκου. Επειδή γίνεται τώρα μια παράλληλη γενικευμένη επίθεση, όχι κατά της αστυνομίας, κατά γενικών των αστυνομικών και όχι από τη δική σου εκπομπή. Όχι από τη δική σου εκπομπή και το λέω δημόσια αυτό και βεβαίως όχι από τον Άσο Ιγουμενίδη, γιατί ξέρω σε άλλες εκπομπές πως έχεις πάρει πάρα πολλές φορές το μέρος της αστυνομίας και το έχεις αποδείξει και σαν δημοσιογράφος τόσα χρόνια που κάνεις δημοσιογραφία και σαν άνθρωπος. Στο λόγο της ανδρικής μου τιμής επιτόπου, δεν μιλάω για σένα. Μιλάω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μαζέψουν στοιχεία, υπάρχοντα και μη υπάρχοντα, για να γενικεύσουν ένα θέμα κατά των αστυνομικών μας, οι οποίοι έχουν αρχίσει ήδη να έχουν πρόβλημα και οι φιλότιμοι αστυνομικοί, δηλαδή και τα καλά μήλα μέσα στο καλάθι. Ναι, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ τι είπα για να το κλείσω τώρα, για να μην παρεξηγηθώ με τον φίλο μου τον Άσο, ξέρει πώς θα τον εκτιμάω. Τον εκτιμάω, φάνταστε, ένα από τους καλύτερους δημοσιογράφους που έχουμε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε εντελώς τώρα για τον Άσο. Ποτέ δεν θα έλεγα. Άμα γινόταν κάτι, θα την έλεγα. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι, είσαι απόλυτα δημοσιογραφικός και δημοκρατικός δημοσιογράφος. Και το λέω δημοσίως εγώ και ξέρεις αν έχω μιλήσει για πολλούς δημοσιογράφους έτσι. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ λοιπόν στη φιλόξενη εκπομπή σου. Άκου λοιπόν. Όταν συμβαίνει κάτι όπου υπάρχει θέμα με την αστυνομία, στο επόμενο βήμα, και το ακούω, αυτό να το ακούσουν οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι μας βλέπουν τώρα εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σου, το επόμενο βήμα είναι να πηγαίνουν στον εισαγγελέα αρχής, όπου κατά περίπτωση όταν θέλουν να κάνουν καταγγελία κατά αστυνομίας ή κατά αστυνομικών τους δίνεται άμεση προτεραιότητα από την εισαγγελία και να καταθέτουν το γεγονός. Κανένας δεν τους θέλει. Δεν γίνεται να πηγαίνουν ο κόσμος να πηγαίνει στον εισαγγελέα. Πώς θα τους εντοπίσουμε λοιπόν? Αν είναι Σαββατοκύριακο, κύριε Μπαλάστα, η κυρία όμως η πρώτη ήταν καθολική. Και επιτρέψτε μου, από την πείρα μου, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι μου λένε πείτε μας από την πείρα σας, κύριε Μπαλάσκα. Η πείρα μου τι μου λέει? Η δεύτερη κοπέλα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η πρώτη κυρία ίσως λίγο είχε πρόβλημα, ίσως λίγο όμως μέσα από το πρόβλημά της και μέσα από τη μη εξυπηρέτησή της ενδεχομένως από την ελληνική αστυνομία, να το φάω στο σελίδι. Λοιπόν. Θα σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Ο κύριος Δούγκας και ο κύριος Σούρλας και ο κύριος, συγγνώμη, Μπαλάσκας μένουν και για το επόμενο θέμα της εκπομπής, διότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση στο Μεσολόγγι και πραγματικά θέλω την άποψή σας για αυτά τα οποία θα μοιραστούμε σήμερα με τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σακά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούρλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα τα πούμε ξανά. Κύριε Σακά, θα τα πούμε ξανά. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Το ξέρω. Βάλτε μία άνω τελεία. Αστυνομία με το νόμο 3500 του 2006. Δεν έχω χρόνο, κύριε Σακά. Άρθρο 21. Δεν θέλω να φανώ σε κοινωνική συμπαράσταση. Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε. Αυτό... Δεσμεύομαι, κύριε Σακά, δεσμεύομαι να σας έχουμε και πάλι για να έχουμε χρόνο. Απλά είναι περιορισμένο ο χρόνος. Πρακτικά θέματα. Βεβαίως, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.